Κύριε Κερίδη, αν τώρα κάνατε εκπομπή, θα ήμασταν απέναντι. Γιατί είχατε την εκπομπή στο Άξιον, το Ότι Κόσμο Μπαμπά, όπου πραγματικά με το κύριο ενό καθηγητή διεθνών σχέσεων, ενό ανθρώπου που έχει διδάξει στο Χάρβαρτ, διδάσκει στο Πάντιο, κάνατε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά για όλου εμά που την παρακολουθούσαμε Παρασκευή βράδυ. Οπότε θα ήμασταν ανταγωνιστέ τώρα, <laughs> θα ήμασταν απέναντι. <laughs> Αλλά τα φέρνει έτσι η ζωή. Και εν τέλει, είμαι εγώ φιλοξενούμενό σα ω υποψήφιο τώρα βουλευτή στο βόρειο τομέα. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια και για την πολύ έτσι, ευγενική πρόσκληση να ενημερώσετε. Πώ στάθερε η ζωή και στην υποψήφια. Θα σα το πω, αλλά να, να σα πω ότι η εκπομπή ήταν πραγματικά ένα στίχημα. Ήταν η μόνη, αν δεν κάνω λάθο, διεθνολογική εκπομπή να, δεν υπάρχει άλλη, στην ελληνική ναι. τηλεόραση. Πίστεψε το κανάλι σε αυτό το στίχημα και το ξεκινήσαμε πέρσι, το 2018, να καλύψουμε ένα κενό στην ενημέρωση και πραγματικά αγαπήθηκε από έναν κόσμο ο οποίο διψάει για μια άλλου τύπου ενημέρωση και για το πώς η Ελλάδα συγχρονίζεται με τον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο κατανοητό και τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν έχουμε, εμείς ξέρετε, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό ως διεθνολόγος, την πολυτέλεια να αγνοούμε τον κόσμο. Είμαστε μια μικρή ευάλωτη χώρα σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά και οφείλουμε σε αντίθεση με τα μεγάλα έθνη, τα οποία μπορούν καμιά φορά να είναι... Ε, στην αμεριμνησία του, ενώ τι ΗΠΑ, δεν έχουμε εμεί αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πολύ καλά πληροφορημένοι. Ναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Συχνά δίνουμε στον εαυτό μα την πολυτέλεια να νομίζουμε ότι μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ναι, τα ζήσαμε αυτά. τώρα. τα ζήσαμε αυτά. Πάμε ναι. τώρα στι τέτοιε μέρε πριν τέσσερα χρόνια. Αυτό μα θυμίζεται το πολύ επόμενο καλοκαίρι του 2015. Με τι διάφορε πομφόλιγε τι οποίε μα τα και έτσι κατέληξα στην πολιτική. Δηλαδή... Από εκείνο το καλοκαίρι. Αυτό μου το έχουν πει κι άλλοι, ότι εκείνο το καλοκαίρι ήταν το κίνητρο που του οδήγησε στην πολιτική. Κοιτάξτε, κάθε γενιά πιστεύω ότι σηματεύεται από ένα μεγάλο γεγονό. Άλλοι από την εισβολή τη Τουρκία στην Κύπρο, άλλοι από την νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 81 Το σκάνδαλο Κοσκοτά είναι μεγάλα εμβληματικά γεγονότα. Για τη δικιά μου γενιά, νομίζω, και για εσά και για εμά όλου, ήταν το 2015, όταν για πρώτη φορά διακινδυνεύσαμε αυτό που θεωρούσαμε σίγουρα τα κεκτημένα τη μεταπολίτευση, δηλαδή καταρχήν την Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή μας θέση. Φτάσαμε ένα βήμα πριν το Brexit. Το συνολικό Brexit, όχι μόνο από το ευρώ, όπως μας πληροφόρησε η ναι, Ευρωπαϊκή Εταιρεία μα. Ναι. Και βέβαια αυτό θα είχε συνέπειε και για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Άρα ε, τότε κινητοποιήθηκα ήδη από το φθινόπωρο του 2014 ο καλός κοινό μας φίλος Επτανήσιο και καταφερτζή, Γιώργο Κουβαρά μου είπε, έλα να κάνουμε μια εκπομπή πέντε λεπτά. Τα πέντε λεπτά γίνανε μια ώρα, έγινε καθημερινή συνήθεια και βέβαια το καλοκαίρι του 2015 που κινητοποίησε έναν ολόκληρο κόσμο. Ε, ακούσαμε πάρα πολλά. Τα χρόνια τότε ήταν πολύ δύσκολα. Ο λαϊκισμό φούντωνε στην πατρίδα μα. Το αντιμνημονιακό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ήταν στα ντουζένια του. Ε, νομίζω ότι είχαμε υποχρέωση εμείς οι άνθρωποι έτσι και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας να βγούμε από την ασφάλεια και να μιλήσουμε ξεκάθαρα, με λόγο εχμηρό, χωρίς φόβο, πάντα τεκμηριωμένο όμως και ψύχραιμο και νομίζω αυτό το επιτελέσαμε. Η εκπομπή αγαπήθηκε από έναν κόσμο, το Evening Report. Ε, και έπαψε να είναι εκπομπή από ένα σημείο και μετά. Έγινε η φωνή. Μετά φωνία. έγινε ένα βήμα ναι. ουσιαστικά πολιτικού διαλόγου, έγινε ένα καταφύγιο των μενούμευροπιδών. Ε, ένα αποκούμπι ενό ολόκληρου κόσμου που βρέθηκε στο στόχαστρο, που βρέθηκε, αισθάνθηκε ότι βρίσκεται στο περιθώριο από μια ανερμάτιστη εξουσία και έπρεπε να απολογείται για ε, τα αυτονόητα. Ε, και αγαπήθηκε πραγματικά πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, ειδικά εδώ στην Αθήνα που εκπέμπει το κανάλι. Θεώρησα ότι η φυσική κατάληξη αυτής της πενταετούς πορείας ήταν ε, ε, το διατάφτα, το μετά τη θεωρία και την κριτική πράξη, η πολιτική πράξη. Και εννοώ η συμμετοχή μου α, το ρυψοκίνδυνο εγχείρημα των ευρωεκλογών. ριψοκίνδυνο γιατί μια πανελλαδική καμπάνια, βέβαια, από έναν άνθρωπο ερασιτέχνη τη πολιτική, χωρί σύστημα, χωρί. Ναι, πρέπει να ήταν πολύ κουραστικό. Χρηματοδότηση. Πολύ... Ναι. ναι με προειδοποιούσαν. Αλλά δεν τα πήγατε οι... και πολύ άσχημα. Δεν τα πήγατε ναι. άσχημα. Ναι. Για new entry που λέμε. Δεν εκλεγήκαμε, αλλά πήραμε 135.000 σταυρού. Είναι ένα σημαντικό νούμερο Ειδικά εδώ κάτω στον νότο, στην Αθήνα, όπου υπήρχε ε, αυτή η επαφή η καθημερινή. Ε, Θεώρησα ότι έπρεπε να συμμετέχω στη μεγάλη μάχη και είμαι ικανοποιημένο πραγματικά από το αποτέλεσμα. Γιατί, και δεν έχει προσεχθεί αρκετά. Ότι η νίκη των Ευρωεκλογών άνοιξε το δρόμο για μια σημαντική πολιτική αλλαγή, η οποία εκεί οφορείται, και έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία οριμάζει. Αυτό είναι, νομίζω, το. Θα τα πούμε βασικό. αυτά σε ναι. λίγο ή και να μην τα πούμε δεν έχει σημασία. Όλοι ξέρουν τι θα πείτε. <laughs> όλοι ξέρουν, δηλαδή, βλέπουν τον υποψήφιο, βλέπουν από ποιο κόμμα είναι, και όλοι μπορούν να μαντέψουν τι θα πει. Εγώ θέλω να πείτε κάποια άλλα πράγματα έχει Έχετε ανέβει στο καθηγητικό βήμα του Χάρβαρτ. Πώ είναι κάποιο, εμένα με πιάνει με αυτά τα πράγματα, πώ είναι κάποιο λοιπόν να μπαίνει και να διδάσκει στο Χάρβαρτ. Τι αίσθημα είναι αυτό. Είναι, τι, αλήθεια, τι, είναι αλήθεια. Τι αισθανόσασταν. Την ναι, θα σα πω. Υπάρχει ένα μύθο γύρω από το Harvard. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, ίσω το καλύτερο στον κόσμο και σίγουρα το πιο καλά χρηματοδοτημένο. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι διαφορέ που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Το Harvard έχει ένα καταπίστευμα, ε, αποθεματικό δηλαδή σε ρευστό και μετοχέ, όχι τα κτίρια του, πάνω από 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι, και είναι ένα πανεπιστήμιο 500 ετών. Είναι ναι. πιο παλιό από την Αμερική. Ιδρύθηκε ναι, δηλαδή 150 000... χρόνια, 1638 ναι. αν δεν κάνω λάθος, 150 χρόνια πριν την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, Φεριπίν, η Οξφόρδη που είναι πάρα πολύ παλιό πανεπιστήμιο και ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη, το πιο γνωστό, έχει δεν έχει ένα καταπίστευμα μισουδής. Άρα η διαφορά η οικονομική. Στο Harvard αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα πάντα είναι δυνατά. Η δύναμη του ονόματος, η δύναμη του δικτύου, η δύναμη των αποφύτων, η δύναμη του χρήματος, η δύναμη της γνώσης. Ε, και υπήρχα πολύ τυχερός που σε μικρή ηλικία, τότε ίσως δεν το εκτιμούσα τόσο, έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα για να το αναπολύσω, βρέθηκα στο κέντρο του παγκόσμιου ακαδημαϊκού χάρτη, να πούμε. Αυτό είναι το Χάρβαρτ και ευρύτερα η Βοστόνη, γνωστή και ω η Αθήνα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι έχει 80 πανεπιστήμια, το MIT, ε, το BC, το BU, πάρα πολλά ε, και ζει από την εκπαίδευση. Από την εκπαίδευση και από την παραγωγή νέα γνώση και την έρευνα η Βοστόνη. Είναι πραγματικά μαζί με την Καλιφόρνια οι δύο μεγάλοι ναι, έτσι. Μα έχουν φοιτητέ στο Χάρβαρντ, φοιτητέ στο Πάντιο. Ποιε είναι οι μεγάλε διαφορέ του, είναι όλοι του παιδιά που είναι από κάτω και λίγο πολύ είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, στο Χάρβαρτ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να μπει, διότι έχουν ανοίξει η παγκόσμια αγορά. Πια είναι σε... Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχει η αίσθηση ότι αν είσαι γόνο, μπορεί να περάσει να πάρει ένα πτυχίο από το Χάρβαρτ και να φύγει. Κάτι που δεν ξέρουν οι περισσότεροι εδώ στην Ευρώπη είναι ότι το Χάρβαρτ και τα μεγάλα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, επειδή είναι τόσο πλούσια πια, δίνουν υποτροφίε σε όλου όσου έχουν ανάγκη. Δηλαδή, α, είναι εύκολο αν είσαι. Αυτό που θέλουν, να σε πάρουν ακόμα και αν δεν έχει χρήματα. Και παίρνουν ε, ό,τι καλύτερο υπάρχει από όλο τον κόσμο. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμό τεράστιο γιατί έχει ανοίξει η αγορά τη Κίνα ε, κάποτε τη Ανατολική Ευρώπη, τώρα και τη Κίνα. Και άρα δεν είναι δύο δι οι άνθρωποι που συναγωνίζονται, είναι πέντε δι. Εκατομμύρια γονεί οι οποίοι θέλουν να στείλουν τα παιδιά του σε αυτά τα καλά πανεπιστήμια και υπό μίαν έννοια η Αμερική, η καλή Αμερική, αυτή η πλευρά τη Αμερική έχει πραγματικά ξεφύγει από τον ανταγωνισμό. Το χάσμα δηλαδή με την Ευρώπη, και αυτό πρέπει να μα προβληματίσει ευρύτερα, όχι μόνο σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ανοίγει διαρκώ. Το γεγονό ότι το 80% τη παγκόσμια έρευνα γίνεται στα Αμερικανικά πανεπιστήμια και Αμερικανικά ερευνητικά κέντρα, δείχνει την δύναμη τη υπερδύναμη, δεν είναι μόνο τα στρατιωτικά. Είναι το Χάρβαρτ. Ε, είναι το γέλ, το Princeton και όλα αυτά. Θα φιλοξενήσετε τώρα έναν εξαιρετικό ακαδημαϊκό σε λίγο και νομίζω ότι μπαίνω στην Ελλάδα. Στάθηκα λίγα, ναι. Που είναι στάθη Αν υπάρχει ένα στάρ, Έλληνα στάρ στι κοινωνικέ επιστήμε διεθνώ, με παγκόσμιο όνομα και τα βιβλία του α, διαβάζονται σε 40 γλώσσε από την Κίνα ω την Λατινική Αμερική, είναι ο Στάθη Καλίβα, ο οποίο είναι φίλο μου. Μαζί έχουμε φτιάξει τη θερινή Ακαδημία τη Ολυμπία. Θα σα τα πει ίσω και εκείνο. Ένα άνθρωπο πραγματικά χαρισματικός, ε, που με κάνει καμιά φορά να νοσταλγώ. Τι άφησα πίσω μου όταν γύρισα στην Ελλάδα, γιατί αυτό επέλεξε να μείνει στο εξωτερικό. Βέβαια και αυτό από ένα σημείο και μετά δεν άνοιξε την Αμερική και ήρθε εδώ είναι στην Ελλάδα. Είναι πολύ Ευρώπη σκληρή η Αμερική, λένε όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σκληρή, είναι πέρα από σ... την απόσταση. Ναι, είναι σκληρή ειδικά για εμά του Έλληνε, του Νοτιοευρωπαίου, που ζητούμε και άλλα πράγματα από τη, ζω... από, τη ζω... από τη ζωή. Είναι πολύ ανταγωνιστική, εργασιομανή. Η αμερικανική ζωή από ένα σημείο και μετά δομείται γύρω από την εργασία. Εάν είσαι άνεργο στην Αμερική, α, δεν, δεν υπάρχει ιστορία. Ναι, Η συντροπή τη κοινωνία πέρα από το περιθώριο, το οικονομικό, ενώ και ψυχολογικά συναισθηματικά είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ Και αν είσαι και μαύρο, ακόμα χειρότερα. Ναι, λοιπόν... Ταυτόχρονα, βέβαια, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αν είσαι άνθρωπο ναι. που θέλει να τρέξει, είναι ένα σύστημα το οποίο δίνει τεράστιε δυνατότητε και ευκαιρίε από όπου κι αν είσαι. Και δεν ρωτάει ποτέ. Ενώ στη Γαλλία, αν δεν είσαι Γάλλος πάντοτε θα είσαι και μιλάς τα γαλλικά με ξένη προφορά. Ναι. Αυτό δεν το έχει. Και είναι ένα πολύ ανοιχτό σύστημα, γι' αυτό και προχωράει. Ναι, γιατί είναι συνθετικό. Και γυρίζετε λοιπόν στο, στο πάντιο. Μέσω λόγο... Θεσσαλονίκη, βέβαια. Μέσω Θεσσαλονίκης. Ναι, Για ποιο λόγο η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια περιγράφεται τόσο χάλια, είναι τόσο χάλια όσο περιγράφεται. Υπό μία έννοια είναι χειρότερο από ό,τι περιγράφεται, διότι ο πολλή κόσμο δεν ξέρει το μέσα. Από την άλλη μεριά, για να μην υποτιμούμε του εαυτού μα, υπάρχουν ενισχύδε αριστείας, υπάρχουν καθηγητέ πάρα πολύ καλοί, εξαιρετικοί, ειδικά η νέα γενιά που έχει έρθει με πολύ καλά μεταπτυχιακά από το εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστική. Και βεβαίω οι φοιτητέ μα έχουμε πολύ καλό υλικό. Αν και λάθος προσανατολισμένο, δηλαδή σε έναν βαθμό κατεστραμμένο από το λύκειο, θέλω να πω, να μην σκέφτεται ελεύθερα και ε, στη βάση της βιβλιογραφίας, αλλά στη βάση της διδακτέας ύλης, της διδαχτής σα και διδακτέας ύλης, αυτό έτσι το, το καλούπι ενώ το πανεπιστήμιο είναι η ελεύθερη γνώση, ε, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το θεσμικό πλαίσιο είναι το πρόβλημα ε, του πανεπιστήμιου, ε, το οποίο και η καταχρήση τη μεταπολίτευση. Υπήρξε μια πραγματική ανάγκη ανανέωση του Πανεπιστημίου τη δεκαετία του 1980 να εκδημοκρατιστεί, να σα πω, από το σύστημα τη έδρα, το οποίο ήταν Ασφιχτικό και αυταρχικό και ενδεχομένω μεσαιωνικό. Αλλά το γεγονό ότι μπήκαν μέσα οι φοιτητικέ παρατάξει, η πολιτική, ο κομματισμό, το ρουσφέτη, η πελατοκρατία, όλε οι παθογένειε, οι αρνητικέ, έτσι δεν είναι, τη μεταπολίτευση. Ακριβώ. Ναι. Ε, το Πανεπιστήμιο, ξέρετε, πρέπει πάνω και πρώτα απ' όλα να είναι χώρο αριστεία. Το λέω αυτό, ακούγεται λίγο. Αλλά αν δεν είναι το Πανεπιστήμιο, τι είναι. Και η δημοκρατία, καλή δημοκρατία και βεβαίως οι φοιτητές να εκπροσωπούνται για τα αιτήματά τους. Αλλά όπως εσείς όταν πάτε στον Ευαγγελισμό δεν ψηφίζουν οι ασθενείς και οι, για, το τι πρέπει να γίνει σωστά. για το ποιος θα σας συγχειρήσει. Αλλά διαλέγετε τον κατάλληλο χειρούργο έτσι δεν είναι. Έτσι και στο Πανεπιστήμιο από ένα σημείο και μετά... Α, αυτές οι εγκυλώσεις να πούμε, της δημοκρατίας, της ψεύτοδημοκρατίας, οι οποίες οδηγούν σε λάθος ατραπούς, πρέπει να ξεπεραστούν. Έγινε ένα βήμα με τους νόμους Γιαννάκου και Διαμαντοπούλου. Ε, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία και μας πήγε πάλι πίσω. Ελπίζω, προσδοκώ, αναμένω, α, ότι στις 8 Ιουλίου θα μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα, γιατί πραγματικά δεν μας αξίζει αυτό το, το η, η, εικόνα που εκπέμπει το ελληνικό στο πανεπιστήμιο. Να σας προβλέπω... Αλλά έχουμε πως... πολύ καλού και θα μπορούσαμε να γίνουμε πραγματικά διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο. Το παράδειγμα της Κύπρου μας διδάσκει. Η Κύπρος δεν είχε ούτε έναν φοιτητή του, πριν από 20 χρόνια. Δεν είχε πανεπιστήμιο. Μα ναι, εδώ δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια παγκόσμια σχολή φιλοσοφία στην Ελλάδα. Απολύτω. Και θα σα δώσω το δικό ναι. μου παράδειγμα, το παράδειγμα του Στάθη δηλαδή και το δικό μου, τη Θερινή Ακαδημία τη Ολυμπία, την οποία την ξεκινήσαμε μαζί το 2000.

Κατάσταση 2 και 3 χρόνων, 18 χρόνια τώρα, η οποία έχει γίνει το μεγαλύτερο θερινό σχολείο διεθνών σχέσεων και συγκριτική πολιτική στην Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και προσελκύει πάνω από 100 φοιτητέ, μεταπτυχιακού, κυρίω διδακτορικού, από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό το μικρό λιθαράκι μπορεί να λειτουργήσει ω υπόδειγμα πολλαπλασιαστικό διότι θέλουν οι άλλοι να έρθουν εδώ. Και έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο φεύγει στο εξωτερικό και θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα. Πάμε σε κάτι άλλο που είναι και η δικότητά σα τη διεθνεί σχέσει, τα ελληνοτουρκικά. Τι συμβαίνει και τι πολύ... νομίζετε ότι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει. Με πολύ Και, και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ακούω πάρα πολλού που λένε ότι πρέπει να απαντήσουμε με δυναμισμό στους Τούρκου, αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και με ρωτούν πάρα πολύ και με ρωτούν πάρα πολύ και στι τέτα τέτοιε συναντήσει που κάνω στι διάφορε συνοικίε και γειτονιέ και προάστια του βόρειου τομέα. Ο κόσμο είναι θορυβημένο. Είναι αλήθεια ότι δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Ε, όχι άδικα. Η Τουρκία έχει κλιμακώσει ε, την προκλητικότητά της στο τελευταίο διάστημα ε, μετά τις γεωτρήσεις της Κύπρου και επιχειρεί να θέσει θέμα ξανά, δεν είναι καινούριο, συνεκμετάλλευσης. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Το οποίο όμω δεν είναι αυτονοητό κύριε Κερίδη, δηλαδή το να νομίζουμε ότι το Αιγαίο, το οποίο βάσει των συνθήκων και του διεθνούς δικαίου, είναι μια ελληνική λίμνη, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε την Τουρκία μακριά από το μπουφέ. Κοίταξε, ακτογραμμή στο Αιγαίο έχει και η Τουρκία, έτσι δεν είναι, και δύο νησιά, μάλιστα. Ε, άρα, υπό αυτήν την έννοια. Μα ανήκει το μεγαλύτερο μέρο. Βεβαίω υπάρχουν και διεθνή ύδατα και υπάρχουν και τουρκικά ύδατα στο Αιγαίο. Θα σα έλεγα ότι το πρόβλημα το ελληνοτουρκικό είναι εδώ για να μείνει. Όσο απεσιόδοξο και να ακούγεται αυτό, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Όποιο πιστεύει ότι είναι Κίσιγκερ και μπορεί να κάνει έτσι μια θεαματική κίνηση, μπορεί να μα οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ρεαλιστικά ω διεθνολόγο ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει στου Τούρκου αυτό που οι Τούρκοι ζητούν και κανένα Τούρκο δεν πρόκειται να... Καμιά τουρκική κυβέρνηση δεν πρόκειται εύκολα να... Δηλαδή, αποστεί... εγώ το πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση που θα δώσει τη συνεκμετάλλευση μετά ε. θα πάει στο γουδί. Θα έχει ναι. τέτοιο θέμα. Το διεθνές δίκαιο είναι η Αλλά από μας. την άλλη όμως μπορεί να γίνει κάτι άλλο Πρακτικά, ε, αυτό που πρέπει να γίνει you. και γίνεται είναι η διαχείριση αυτή τη ένταση, η οποία βεβαίω έχει κόστο για την Ελλάδα. Ε, χρειάζεται ομόνοια και ομοψυχία στο εσωτερικό, χρειάζεται καλή συνεννόηση με τους Κύπριους, που δεν είναι πάντα δεδομένοι, ε, αν θέλετε ένα σχόλιο έτσι πιο εχμηρό. Ε, χρειάζεται, χρειάζονται οι διεθνείς συμμαχίες, ευτυχώς που είμαστε στην Ευρώπη. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής ε, θα χαμογελά από εκεί που βρίσκεται, διότι αν δεν η Κύπρος στην Ευρώπη και η Κύπρος είναι στην Ευρώπη γιατί η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη και η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 υπέγραψε μόνο του. Ναι. χειρότερα. η Κύπρος δεν θα μπορούσε μια χώρα χωρίς ναυτικό και αεροπορία και με έναν πολύ μικρό στρατό υποκατοχή α, κατά το 1 τρίτο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει ούτε σε οριοθέτηση ΑΟΣ, ούτε σε πρόσκληση πολυεθνικών, ούτε σε γεωτρήσεις, ούτε να ασκεί αυτή τη δυναμική διπλωματία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπερεκτιμώ Τίποτα δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε. Επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα είναι εδώ για να μείνει. Πρέπει να δούμε κάποτε πολύ προσεκτικά και τι άνοπλε δυνάμει. Και χωρί δραματοποιήσει, χωρί υπερβολέ. Ούτε ότι θα το λύσουμε, ούτε ότι δεν θα το λύσουμε, ούτε ότι θα πάμε στον πόλεμο, ούτε ότι φοβόμαστε. Ωραία. Να... Δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στη δική σα ΑΟΖ. Ε, Β' Αθηνών, βόρειο τομέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα... Την πιο δύσκολη, πο ας. Ναι, πο πολύ σύντομα. Ε, 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 κοιτάξτε, είναι πρόβλημα, καταρχήν και... μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, μισού εκατομμύριου ψηφοφόρων, σχετικά νομιογενείς, υπάρχουν τα βόρεια προάστια τα λεγόμενα και υπάρχουν και οι πιο λαϊκές συνοικίες. Ναι, άλλο μεταμόρφωση, άλλο η ΕΚΑΛΗ, ναι. Έτσι. Ε, άρα για μένα είναι ένα στίχημα η συνομιλία με αυτά τα κρατήρια... Ε, τα ετερόκλητα θέλω να πω. Ένα. Είναι κάτι που το κάνω πρώτη φορά και δεν το ξέρω. Δεν έχω σύστημα, δεν έχω μηχανισμό, δεν έχω χρηματοδότηση, δεν έχω κομματικά ένσημα. Mm. Ε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια αγάπη του κόσμου και μια εκτίμηση ε, η οποία έτσι μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα και να ολοκληρώσω αυτό που ξεκινήσαμε πριν από τρει δεκαετίε. Ωραία. Δομμάδες. Και δύο κλασικέ ερωτήσει που κάνω σε όλου. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σα φόβο. Προσωπικός. Η αλήθεια είναι θα κλέψω τώρα εδώ, διότι τις άκουσα περιμένοντα, ναι. οπότε δεν ευνηδιάζομαι. Θα σα έλεγα το πιο φυσικό για ένα πατέρα να μην πάθουν κάτι τα παιδιά μου. Και επειδή είχαμε ένα τώρα ζήτημα στον παιδικό σταθμό του μικρού μου, ε, πριν από δύο μέρε, με ένα παιδάκι που. Ε, πραγματικά ο πανικός του γονιού... Ο πανικός του γονιού, αυτό λένε περισσότερο. Και αγαπημένοι σας ένα ελά... Η αγαπημένη μου σειρά, και αυτό είναι κάπω εύκολο. Θα πάω σε κάτι πολύ κλασικό, η σειρά που έφτιαξε τι σειρέ. Η σειρά που έκανε του ανθρώπου ναι. να βλέπουν ε, σειρέ και που ξαναγύρισε τον κόσμο στην τηλεόραση. Η πιο μεγάλη επιτυχία του HBO, που ήμουν εκεί όταν την πρωτοείδα και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική σειρά η Σοπράνος, που δίνει μέσα από το δράμα της μαφιόζικης οικογένειας όλο το δράμα της σύγχρονης Αμερικής. Είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη παραγωγή, που όμοιά της δεν νομίζω ότι ξανά έγινε. Είναι και το θέμα τέτοιο. ήταν και ηθοποιεί τέτοιοι. Πέθανε ο πρωταγωνιστής. Πέθανε, ο Τόνις Σοπράνο. Αλλά νομίζω ότι ναι. Ωραία. Κύριε Κερίδη, καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Θα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα την παρακολουθήσω με τον Αμέσως φίλο Στάθη. Αμέσω τώρα με τον κύριο Στάθη Καλίβα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε με τον κύριο Καλίβα. Να καλά.